Γράφει. Και κάπως έτσι ανοίγω την κάμερα. Αυτή η κάμερα που με τραβάει τώρα είναι μια GoPro Hero 4. Ευχαριστούμε το eGalaxy, by the way. Κοιτάξτε τι θα γίνει σήμερα. Προσέξτε. Ήτανε να ανέβει vlog βόλτα στην Αριδαία 5. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά με Αλέκο ετοιμοθάνατο δεν γίνεται. Ο Αλέκος, τον είδατε την Παρασκευή στο live stream. Να πω ότι είναι Σάββατο τώρα, είναι 7 και 20 το μεσημέρι, το απόγευμα του Σαββάτου. Εσείς το βλέπετε Κυριακή αυτό, στις 17 Ιανουαρίου το βλέπετε. Ο Αλέκος εχθές, αυτές οι μέρες ήταν χάλια, οπότε δεν μπορέσαμε σε καμία περίπτωση να γυρίσουμε το vlog βόλτα στην Αριδαία 5 που σας είχαμε υποσχεθεί. Και λέω, από το να μην ανέβει τίποτα, βρε αδερφέ, να ανέβει κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Ο Σάκης. Να μιλάει μόνος του. Να λέει πράγματα μόνος του και εσείς να τον ακούτε. Δεν είναι φοβερή ιδέα αυτή, τι δεν είναι? Όχι ρε Χαζέ, είναι καλή ιδέα μου. Λοιπόν, καταρχάς την υγειά σας. Πίνω από τη νέα μου εκπληκτική Star Wars κούπα. Και πίνω νες, αχτύπητο. Είναι ο αχτύπητος. Εδώ είναι ο Kylo Ren. Πάρα πολύ μπροστά. Και εδώ πίσω Star Wars. Λοιπόν, σήμερα αυτό το vlog θα το χαρακτήριζα περισσότερο ως update. Θα σας πει ο Σάκης το update για τους Unboxholics. Έτσι, κάποια πράγματα. Τι κάνω εγώ, τι κάνει οι Unboxholics κτλ. Από πού να ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα να πω ότι το 2016 δεν μπήκε πάρα πολύ καλά. Ενώ δηλαδή είχαμε κέφι να ξεκινήσουμε δυνατά και ξεκινήσαμε δυνατά έτσι με πολύ κέφι, εμένα με βρήκε μια έτσι περιπέτεια με την μικρή και μέσα στο νοσοκομείο το 2016. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά, είμαστε έξω, όλα είναι καλά. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας σχόλια και τα καλά τα λόγια που μου γράψατε στο Facebook. Το εκτιμώ, να το ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από το να ακούς, ρε παιδί μου, ναι Σάκη, ωραία δουλειά, συνεχίσε την καλή δουλειά, μπράβο κτλ. Είναι πολύ ωραίο εν έτη 2016 πλέον να ακούς και ένα λόγο, ρε παιδί μου, απλό, ένα περαστικά ας πούμε, να πάρεις μια ευχή. Δεν είναι κακό και δεν είναι κατά ανάγκη, πώς να το πω, άντε δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είχε δημιουργηθεί ένα σκηνικό που με στεναχώρησε, αλλά εντάξει, ας το αφήσω, δεν θα πάω καθόλου εκεί. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι έλεγα? Ναι, ξεκινήσαμε δυναμικά και με βρήκε λίγο αυτό. Μετά με ηχμωρείτε, δεν με ακούτε ακόμα. Και εγώ πέρασα πολύ δυνατή ίωση και όλοι μας εδώ στο σπίτι. Και τώρα την περνάει ο Αλέκος στην ίωση. Και το μεταξύ, παιδιά, δεν θέλετε να δείτε τον Αλέκο όταν έχει ίωση, την νεύρα και τι παιδάκι είναι όταν έχει ίωση. Δεν ξέρει ποιον να βρίσει, ποιον να χτυπήσει, τι να κάνει, δεν ξέρει, τα έχει καμένα, χαμένα τα έχει, δεν ξέρει. Και τέλος πάντων, αρχίζουμε και ανακάμπτουμε λοιπόν από το κομμάτι της ίωσης και ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνέχεια για το 16. Παρόλα αυτά, εντάξει, συνεχίζουμε κανονικά, το live stream ήταν το πρώτο μας Horror Night, πήγε πάρα πολύ καλά, ήσασταν 4.500 άτομα σχεδόν. Ήθελα να πάει λίγο καλύτερα από την πλευρά του Oculus. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα συνεχίσω να το λέω γιατί δεν είναι δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Το Oculus Rift είναι μια πολύ παράξενη περίπτωση, ειδικά για να κάνεις live streams μαζί του. Σας το λέω ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο εδώ και καιρό και ισχύει ακόμα αυτό, ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο. Το άλλο το τραγικό είναι ότι με το Oculus Rift πρέπει να υπολογίζεις και τα SDK. Τι είναι τα SDK? Τα SDK είναι, ας πούμε ρε παιδί μου, το software του Oculus Rift, το Oculus SDK. Οπότε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίζουν στο Oculus Rift DK2 κανονικά, αλλά στο SDK που έχω εγώ εγκατεστημένο, που πρέπει να έχω εγκατεστημένο λόγω των Windows 10, να μην τρέχει. Οπότε κατεβάζεις, τη μια φορά παίζουν τα παιχνίδια, κάνεις restart τον υπολογιστή σου, δεν παίζουνε, κόβεται το Oculus, κόβεται εννοώ η λειτουργία του, δεν δείχνει την οθόνη, δείχνει
το γυροσκόπιο το δείχνει στην οθόνη μέσα και όχι στην οθόνη του υπολογιστή δηλαδή και όχι στη μάσκα στο Oculus. Ό,τι να είναι, δηλαδή ατελείωτα προβλήματα ακόμα. Βέβαια δεν είναι ακόμα τελικό προϊόν, έτσι κυκλοφορεί το Μάρτιο, τον Απρίλιο, με συγχωρείτε, στην αγορά, ως εμπορικό προϊόν δηλαδή, οπότε για την ώρα δεν μπορείς να κράξεις, γιατί είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, τέλος πάντων, δεν το λέω για να δικαιολογηθώ, είχα 12 παιχνίδια παιδιά εγκατεστημένα για να παίξουνε, την προηγούμενη εβδομάδα που τα δοκίμασα παίξανε τα περισσότερα με κάποια προβληματάκια τα οποία έλεγα θα διορθωθούν, θα τα διορθώσω ρε παιδί μου. Εχθές δύο ώρες πριν το live stream δεν έπαιζε κανένα, κανένα όμως, κανένα. Έκανα format σε 8,1, αλήθεια, γι' αυτό δεν είδα και το stream των Gramers, θα του στείλω και φύλακε. Την ώρα που ξεκινούσα τη Δημήτρη, 9 η ώρα ξεκίνησα να κάνω format, πρόσεξε. 2,5 ώρες πριν το δικό μας stream, εγώ έκανα format στο PC μου. Φαντάσου τι τράβηξα εγώ χθες για να βγει το stream. Τέλος πάντων, πήγε καλά και ήταν και ωραίο και περάσαμε και καλά. Είχαμε και τον Μπάμπη εκεί, τον βασανίσαμε. Τα Horror Night ξεκίνησαν κανονικά. Τη Δευτέρα θα κάνω live stream στο PlayStation. Θα κάνω κανένα δυο ακόμα στο PlayStation. Την Τετάρτη θα κάνω στο Xbox One Halo 5 που έχω υποσχεθεί, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω όλη την τζαγαλοπαρέα. Τον Τζορβά, τον Θέμη, τον Γκούλη και τον Στρατούλη. Μπορεί να είναι και ο Stark, μπορεί να είναι και ο Nike, θα δούμε. Αλλά πιστεύω θα σας αρέσει. Βαράει το Facebook. Ποιος είναι? Εντάξει, όποιος κι αν είσαι φίλε, θα σε διαβάσω μετά. Τι έλεγα, ναι, την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε frame rate κανονικά και την επόμενη Παρασκευή, χωρίς να είναι κάτι σίγουρο ακόμα, έτσι, λέει, φήμες λένε μάλλον, ότι ο Αλέκος θα κάνει, λέει, μόνος του, εδώ. Κάτι σε Dota, κάτι θα κάνει μόνος του live. Δεν ξέρω αν το έλεγε έτσι ή αν ισχύουν αυτά που έλεγε. Θα επιστρέψει και το Χριστινάκι στα live. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε φίλε. Ο Χριστός και η Παναγία, τρόμαξε ολόκληρος. Αυτό τον ήχο πρέπει να τον αλλάξω. Αλλά είναι Slayer, δεν θα τον αλλάξω. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, γιατί ο Χριστινάκι θα επιστρέψει κανονικά γι' αυτό. Είχε επιστρέψει βέβαια, απλά μας έκοψαν οι γιορτές λίγο. Τι άλλο θέλω να σας πω ρε παιδιά. Ναι, γενικά η ζωή με μένα αυτόν τον καιρό κυλάει πάλι σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εκτός από τους ρυθμούς των Unboxholics που ξέρετε και βλέπετε τι γίνεται, γίνεται ένας χαμός. Εγώ έχω και το σπίτι που ετοιμάζω. Το έχω ξαναπεί νομίζω σε live stream, σε frame rate που ήταν, δεν θυμάμαι, σε vlog. Ότι καλά μην φαντάζεστε σπίτι, ο δεύτερος όροφος από κάτω, από εδώ που είμαι, εδώ είμαι στον τρίτο τώρα, ο δεύτερος όροφος θα φάει μία, τρώει, όχι θα φάει, τρώει μία ανακαίνιση για να πάμε να μείνουμε ανθρώπινα, γιατί εδώ είμαστε σε σοφίτες, δεν είμαστε σε κανονικό διαμέρισμα. Από εδώ είναι η συλλογή μου αυτή που βλέπετε, το gaming room που σας έχω δείξει και το κανονικό σπίτι είναι δίπλα, αλλά είναι πολύ μικρό, δεν έχει δωμάτια, δεν έχει τίποτα. Και θα πάμε να κάνουμε επιτέλους ένα δικό μας σπίτι κανονικό με την Αλίνα και το μωρό. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει φτιάχνω σπίτι, δηλαδή όσοι το έχετε κάνει αντιλαμβάνεστε γιατί τρέξιμο μιλάμε. Και όχι μόνο για το οικονομικό του πράγματος που είναι φρίκι, όλο το υπόλοιπο είναι επίσης φρίκι. Και όταν έχεις την Αλίνα, όχι ρε Αλίνα, όχι ρε γάτσι. Να θέλει να τα βλέπει όλα με λεπτομέρεια και πρέπει εκείνο και πρέπει το άλλο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό έχει μπει το νερό στο αυλάκι και κυλάει, πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να έχω μπει στο σπίτι το καινούριο. Δεν αλλάζει κάτι, μην τρομάζετε, γιατί τι θα φύγεις από το game room και πού θα πας τα παιχνίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Εδώ θα γίνονται τα πάντα, τα streams και τα λοιπά, απλά θα κοιμάμαι αλλού, παιδιά πάω να κοιμηθώ αλλού, μ' αφήνετε. Όχι, εργάζε. Τι άλλο, από παιχνίδια τώρα, από παιχνίδια, αυτόν τον καιρό παίζω Star Wars Legacy of the Void. Βέβαια προσπαθώ να παίξω, δεν παίζω. Προσπαθώ να βρω χρόνο να παίξω, δεν παίζω όσο θέλω, αλλά κυρίως τα βράδια, πολύ αργά έτσι, θα βάλω να παίξω έτσι λίγο. Halo 5 παίζω με τα παιδιά, πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι η όλη φάση, πιο πολύ για τα παιδιά και την παρέα παίζω. Και το παιχνίδι είναι φυσικά πάρα πολύ καλό, έτσι. Αλλά
Attempting to reconnect, μου λέει. Όχι, εντάξει, γράφει. Εντάξει, γράφει. Έχω preview. Να δείτε εδώ. Εδώ. Με βλέπετε. Συνδέεται σε preview. Λοιπόν, το αφήνω εδώ πάλι. Εδώ. Τι έπαθε τώρα, κάτι εκεί δεν μου το δείχνει, αλλά εγώ συνεχίζω. Ελπίζω να με βλέπετε κανονικά. Ναι, τι άλλο ήθελα να σας πω, βρε παιδιά μου, γλυκά. Από παιχνίδια αυτά για την ώρα, θέλω να τελειώσω το StarCraft για να πιάσω το Fallout επιτέλους. Το λέω εδώ και πολύ καιρό, αλλά θέλω να τελειώνω με ένα παιχνίδι πριν πιάσω κάτι άλλο. Περιμένω πάρα πολύ το Fallout να μου αρέσει. Ελπίζω να μου αρέσει. Τι άλλο ήθελα να κουβεντιάσω. Ναι, βλέπω πολλές ταινίες τελευταία. Πάρα πολλές ταινίες. Φταίει βέβαια και το κομμάτι που προσθέσαμε πλέον στο unboxholics.com με τις ταινίες και τις σειρές, που πλέον από το site μπορείτε να διαβάζετε ειδησιογραφία και απόψεις, όχι κριτικές, από σινεμά και τηλεοπτικές σειρές. Αλλά ναι, τελευταία έχουν κυκλοφορήσει και πολλές ωραίες ταινίες. Ποιες είδα έτσι τελευταία, έτσι να σας προτείνω. Μου άρεσε πάρα πολύ το Σικάριο. Το Σικάριο είναι φοβερή ταινία. Ή Σισάριο. Νομίζω ότι είναι Σικάριο το σωστό, παιδιά. Είναι μεξικάνικη λέξη. Το Σικάριο είναι φοβερό. Και ο Ντελτόρο ακόμα πιο φοβερός. Μου άρεσε πάρα πολύ το. Ατελείωτα μου άρεσε. Το Hateful Eight. Το οποίο είναι παρεξηγημένη ταινία κατά την άποψή μου. Και μία από τα πολύ μεγάλα σπουδαία έργα του Ταραντίνο. Ο οποίος δεν είναι και εύκολος να μιλήσεις για τον Ταραντίνο. Είπαμε και κάποια πράγματα προχθές με τον Γιώργο, τον Μπρίτσκα και τα παιδιά στο frame rate, στο τέλος του frame rate. Αλλά ναι, το Hateful Eight είναι μια ταινιάρα και μισή και πολύ ιδιαίτερη παραγωγή, πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερη. Μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ τελευταία το Victoria, ένα μονοκάμερο one take ταινιάκι θα το πω εγώ, γιατί είναι πολύ μικρή παραγωγή, δεν τους ξέρετε, 5 άτομα παίζουν και μια κάμερα, αλλά δείτε το, είναι φανταστική ταινία το Victoria. Μου άρεσε πάρα πολύ το Inside Out. Το είδα με τη μικρή, μεταγλωτισμένο και ξετρελάθηκα εγώ με το Inside Out. Είναι μια πανέξυπνη ταινία στην υλοποίησή της. Εκπληκτική ταινία. Και με φοβερή σύλληψη. Η ιδέα δηλαδή είναι πραγματικά εκπληκτική. Δεν μπορεί να την καταλάβει πολύ ένα παιδί μικρό. Βλέπει ένα ακόμα animation, αλλά αυτό ήταν πανέξυπνο. Ειδικά για τους γονείς, αυτό είναι πραγματικά πανέξυπνο. Και δείχνει έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του μυαλού ενός παιδιού. Να το δείτε. Να το δείτε το Inside Out. Στα ελληνικά είναι τα μυαλά που κουβαλάς. Έτσι λέγεται. Και έχει και καλή μεταγλώτηση, δηλαδή τρογόταν. Ήταν καλή μεταγλώτηση. Τι άλλο είδα τελευταία. Το Star Wars φυσικά είδα, έγραψα και κάποια πράγματα για το Star Wars. Πιστεύω, δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια αν θα σας ενδιέφερε ένα βίντεο ή ένα άρθρο, κάτι ρε παιδί μου, με την άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν εκτιμούσε τα Star Wars μέχρι πρότινος. Δηλαδή, θεωρούσα ρε παιδί μου ότι τα Star Wars δεν με γέμιζαν, δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον, παρά ήταν παιδικά για τα γούστα μου. Δεν ξέρω, επειδή πολλές φορές ήμουνα και λίγο αντιεμπορικός, δηλαδή όταν έβλεπα κάτι πάρα πολύ εμπορικό, λίγο το φοβόμουνα και δεν το πολύ εκτιμούσα. Τα Star Wars δεν τα είχα δει μέσα στο μάτι. Είχα δει κανένα δύο ταινίες, είχα παίξει κανένα δύο παιχνίδια. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Το γεγονός όμως ότι έμπλεξα με τον Καρατζάκη, τον Θεόφιλο και τον Κούλι, που είναι αρρωστάκια με τα Star Wars, με έκανε να τα ξαναδώ ρε παιδί μου από άλλη σκοπιά, λίγο πιο όρημη, τώρα πλέον που είμαι λίγο πιο μεγάλος και τα λοιπά. Με εξηγούσανε και κάποια πράγματα, έβλεπα μια ταινία, μου εξηγούσανε, κάποιες ταινίες τις είχα δει μαζί τους. Κατάφεραν να με πείσουνε, τα είδα όλα και τα εκτίμησα πάρα πολύ. Θεωρώ κάποια υπερεκτιμημένα από τα 6 επεισόδια, αλλά γενικά είναι πολύ σπουδαία έργα. Και εκτίμησα πάρα πολύ το 7ο και τη δουλειά του Άμπραμς. Τέλος πάντων, αν σας ενδιέφερε να διαβάσετε, να ακούσετε ή να δείτε τέλος πάντων την άποψη ενός ανθρώπου για τα Star Wars, ενός ανθρώπου που δεν έχει μεγαλώσει μαζί τους, αλλά τα εκτιμάει τώρα, γράψτε το. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Όχι ότι η δική μου άποψη, ξέρω εγώ, είναι κανένα ευαγγέλιο, έτσι από ενδιαφέρον και μόνο, επειδή μου αν σας άρεσε, εγώ θα μπορούσα να το κάνω άνετα.
Τι άλλο. Ασχολούμαστε τελευταία πολύ με το Airsoft, το οποίο μας λέτε να σας δείξουμε σε βίντεο, αλλά να σας πω ένα αλήθεια, λίγο κομπλάρο, γιατί φοβάμαι τα σχόλια. Όπα, κουνιέται η κάμερα. Φοβάμαι λίγο τα σχόλια του τύπου δείχνετε όπλα σε μικρά παιδιά και τέτοια. Γιατί φαίνονται με κανονικά όπλα, αλλά δεν είναι. Είναι αεροβόλα, ούτε καν αεροβόλα. Ναι, αεροβόλα είναι, με αέρα δηλαδή λειτουργούν, αλλά πετάνε πλαστικές σφαίρες, όπως αυτές που είχαμε κάποτε στα πανηγύρια. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχολεία, η οποία εκτός ότι σε γυμνάζει, εκτός ότι σε φέρνει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, έχω παίξει 2-3 παιχνίδια μέχρι στιγμής με τα παιδιά και έχω γνωριστεί με τόσα άτομα, οι οποίοι είναι φίλοι. Έχουμε στο Facebook groups, μιλάμε, ανταλλάσσουμε φωτογραφίες, αυτά, ιστορίες. Είναι πολύ ωραίο πράγμα και ξεφεύγεις πάρα πολύ. Δεν προωθεί τον πόλεμο και σε κάνει πολεμοχαρή και τέτοια, να πούμε, και στρατόκαυλο. Καμία σχέση. Αλλά νομίζω ότι κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ξεδίνεις, ρε παιδί μου, γουστάρεις. Δεν πονάει καν. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να πάθεις από το Airsoft είναι να βγάλεις τα μάτια σου, αλλά φοράς γυαλιά. Από εκεί και πέρα δεν έχεις κανένα κίνδυνο. Το μοναδικό που μπορείς να τραυματιστείς είναι εκεί. Στο μοναδικό σημείο είναι στα μάτια. Και αν πέσεις εσύ μόνος, όπως μπορείς να πέσεις και αν πας να μαζέψεις αλιγκάρια, ξέρω εγώ. Μόνο έτσι μπορείς να τραυματιστείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεφεύγεις και μπορεί να σας δείξουμε. Μπορεί να σας δείξουμε έτσι. Κάνα βλοκάκι μπορεί να κάνουμε. Τώρα, επειδή έχουμε και την GoPro που μπορείς να την προσαρμόσεις σε κράνη πάνω και τέτοια. Δεν ξέρω, γράψτε μου. Επίσης, γράψτε μου από κάτω. Πολλές φορές, παιδιά, σας ζητάω να γράψετε σχόλια από κάτω, την άποψή σας. Γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει. Δεν το κάνω για να μαζευτούν σχόλια από κάτω και να λέμε μας γράφουν σχόλια από κάτω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας για τα πράγματα που σας αρέσουν, που δεν σας αρέσουν, που θέλετε να βλέπετε από εμάς. Μου αρέσει το feedback. Λειτουργώ πολύ καλύτερα όταν έχω feedback. Και μου αρέσουν τα καλοπροαίρετα φυσικά σχόλια. Καλά, εννοείται ότι δεν. Σε ποιον δεν αρέσουν τα καλοπροαίρετα. Μου αρέσουν τα σχόλια τα οποία δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τη δουλειά μας. Που όχι μόνο τους αρέσει, αλλά ενδιαφέρονται και για το μέλλον της δουλειάς μας. Και τα εκτιμώ εγώ αυτά τα σχόλια και τα διαβάζω στο 100%. Αν θέλετε λοιπόν για Airsoft, θα μπορούσα να σας δείξω. Γιατί είναι 100% νόμιμο. Υπάρχουν πολλά clubs μέσα στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, που μπορείτε να πάτε να παίξετε. Και θα σας πρότεινα να το δοκιμάσετε, δηλαδή έχει πολύ πλάκα και έχει πάρα πολύ γέλιο. Ρίχνεις ατελείωτο γέλιο. Φανταστείτε τώρα παιχνίδι, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον σε vlog, εμένα, τον Αλέκο, τον Μπάμπι, τον Αλή, τον Καρατζά, τον Ευτύχη, τον Νίκο, τον Μπαρμπερίστα και μία ακόμα μεγάλη λίστα από άτομα. Να τρέχουμε τώρα, ο Αλέκος τώρα με 2 πακέτα Marlboro την ημέρα να τρέχει να σωθεί από τις σφαίρες, ας πούμε, δηλαδή. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Εγώ λιώνω κάθε φορά. Δηλαδή, περισσότερο κουράζομαι από το γέλιο παρά από το τι τρέχω. Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο σκηνικό το Airsoft. Πήραμε και κάποιο πλάκι έτσι δικά μας και θα μπορούσαμε να σας δείξουμε πράγματα. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Στα υπόλοιπα, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Γυρίσαμε, όπως είπα, δυναμικά. Έχουμε πολλά να σας δείξουμε στο 16. Και έχουμε ήδη πάρα πολλά προϊόντα μαζεμένα που είναι για να μπουν στο στούντιο και να τραβηχτούν και να σας δείξουμε τα reviews. Δεν είμαστε από αυτούς που θα κυνηγήσουμε να ανεβάσουμε πρώτοι ένα review κτλ. Αν τύχει, έτυχε. Αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτά που θα δείξουμε και θα σας πούμε να σας αρέσουν και να έχουν και νόημα, να έχουν βάση. Γι' αυτό δεν βιαζόμαστε. Εντάξει. Μπορεί να κάνουμε δηλαδή και 2 και 3 και ένα μήνα. 3 εβδομάδες ή ένα μήνα, ξέρω εγώ, για να σας δείξουμε ένα προϊόν. Αλλά θέλουμε να τα ελέγχουμε, να τα δοκιμάζουμε, να τα τεστάρουμε και να τα δείχνουμε και την κατάλληλη στιγμή. Πολλές φορές καθυστερούμε, σε πολλά καθυστερούμε, πολλές φορές βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Προσπαθούμε πάρα πολύ να μην το κάνουμε αυτό, αλλά παιδιά, δυστυχώς δεν γίνεται. Οι unboxings αυτή τη στιγμή έχουν ανοιχτεί σε πολλούς τομείς, που αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις στο 100%. Αργούμε καμιά φορά να δώσουμε νικητές στους διαγωνισμούς. Σας υποσχόμαστε, ξέρω εγώ, βίντεο ή live stream την τάδε ημέρα και τελικά δεν τα καταφέρνουμε. Δεν είναι εύκολο. Και το καλό, για μένα καλό είναι, είναι ότι λειτουργούμε πολύ με την ψυχολογία. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ψυχολογία καλή, δεν θα το κάνουμε.
Έχει τύχει δηλαδή να ακυρώσουμε live stream ή να πούμε παιδιά δεν θα κάνουμε live stream γιατί δεν έχουμε κεφ. Δεν νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να βγαίνουμε κάθε Παρασκευή, με την έννοια ότι υποχρέωσή μας να βγαίνουμε όταν έχουμε κέφια και όρεξη να το κάνουμε. Όταν δεν έχεις όρεξη, έχεις μια δύσκολη εβδομάδα, κάτι δεν πήγε καλά, έχεις με κάτι νεύρα, απλά και μόνο να πούμε ότι ανοίγουμε την κάμερα γιατί πρέπει, δεν θα το κάνουμε. Και επειδή εμάς τα live streams, ξέρετε, δεν είναι okay, ανοίγεις ένα παιχνίδι και παίζεις και με λίγο ακεφιά και λίγο κούραση παλεύετε. Εμάς θα βλέπετε, εδώ πέρα γίνεται ένα ολόκληρο show. Δεν μπορούμε να βγούμε και να είμαστε ναι, πήγαινε δεξιά, πήγαινε λίγο αριστερά. Θέλει να έχεις κέφι και όρεξη. Και είναι τόσο, τόσο δύσκολο, δύσκολο με την έννοια ότι χρειάζεσαι πολύ ενέργεια στο 2ωρο των live streams των Unboxholics. Και δεν μπορείς, αν δεν έχεις κέφι, αν είσαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο στα live streams, γενικά. Και στα vlogs και παντού. Τώρα ο Αλέκος ήταν χάλια άρρωστος, έτσι. Τι vlog να κάνεις? Πείτε μου, πώς θα βγει vlog με πυρετό, συνάχη κτλ. Αυτός θα έπρεπε δηλαδή να τραβάει 5 λεπτά να φυσάει τις μίξες του. Ξανά άλλα 5 λεπτά φυσάει τις μίξες του. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Τέλος πάντων. Αυτά. Σε γενικές γραμμές, δεν νομίζω να ήθελα να σας πω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αυτά είναι που ήθελα να σας πω. Ένας μονόλογος του Σάκη είναι αυτός, με τα νέα των Unboxholics και του ίδιου. Πείτε το έτσι. Έφαγα πόσα λεπτά, 20 από τη ζωή σας, 25. Τα φάγα και δεν τα επιστρέφω. Θα τα κρατήσω όλα για εμένα, όλα σας τα 20 λεπτά αυτά. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Έχω πολύ περιέργεια να δω τι κάνετε τις Κυριακές, δηλαδή δουλεύετε, διαβάζετε, παίζετε, τι κάνετε, αθλείστε, τι κάνετε. Έτσι γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει. Και μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, όταν ανεβάζω στο Facebook, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και όσο κλισέ θέλετε πείτε το. Καμιά φορά ανεβάζω στο Facebook, βγάλετε φωτογραφία με αυτό που κάνετε τώρα. Έτσι, καλά ημισυχέζετε και μου στέλνετε φωτογραφίες από την τουαλέτα. Βασικά τουαλέτα και χαίζεται δεν είναι πάντα ταιριαστό, μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκεί μέσα, μπάνιο ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω, ξέρεις, από τα σπίτια σας, τα δωμάτια σας, την καφετέρια, τους φίλους σας, φωτογραφίες, είναι πολύ, δεν ξέρω, πολύ παράξενο είναι όλους αυτούς έτσι να τους βλέπω με 600 μηνύματα, 600 φωτογραφίες, τις βλέπω όλες, τις βλέπω, κάθομαι με τις ώρες και τις βλέπω όλες, το απολαμβάνω πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτά. Έχω πολλά νέα να σας πω και για το Inferno, Braveheart, το οποίο προσπαθώ, παιδιά, αλλά υποχρεωτικά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα όταν τρέχει τόσο πολύ το πράγμα με τους Unboxholics. Προσπαθώ πάρα πολύ για το Inferno. Θα δείτε ωραία πράγματα. Έχω και δρομολογήσει, όχι ετοιμάσει, δρομολογήσει και 2-3 έτσι πολύ καλούς οδηγούς αγοράς, θα δείτε, στο Inferno. Σας χρωστάω στο Inferno Braveheart ένα υπεραναλυτικό room tour της μιας ώρας μέσα στο δωμάτιο, να σας τα δείξω όλα, να σας λυθούν όλες οι απορίες. Και έχω και ωραία πράγματα στο Inferno που περιμένουν από προϊόντα και ιδέες. Σιγά σιγά όλα θα μπουν στη σειρά τους, υγεία να έχουμε. Να ευχηθώ ακόμα μια φορά εγώ να έχουμε καλύτερη συνέχεια στο 2016. Σε όλους τους τομείς και κυρίως στην υγεία και όλα τα άλλα, παιδιά, λύνονται. Κυρίως να κοιτάμε αυτό, να είμαστε καλά και όλα τα άλλα λύνονται. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Φιλιά πολλά. Σας αγαπάω, Κολομπούρα.